Τι είναι αυτά που λέτε? Ποιος σας είπε αυτά τα πράγματα? Κάτσε κάτω τώρα. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, ομολόγησε. Έφερες τα χρήματα στις λουκές Αντωνιάδου και τις σκότωσες για να ξεμπλέξεις? Χτύπησα φλέβα, πήγα το κίνητρο. Λοιπόν, δώσε μου μια απάντηση. Θα κάτσουμε εδώ μέχρι να ομολογήσεις. Περιμένω. Είμαι εξουθενωμένος. Δεν έφαγα τα λεφτά κανενός. Η Λουκία Αντωνιάδου μου έδωσε εντολή να επενδύσω ξανά τα κέρδη της. Γι' αυτό δεν της έβαλα τα λεφτά στο λογαριασμό της. Πώς δόθηκε αυτή η εντολή, εγγράφος, με mail? Τηλεφωνικός. Με πήρε ίδια. Φαντάζομαι ότι αυτά τα τηλέφωνα τα μαγνητοφωνείτε για τη διαφάνεια του πράγματος. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη με τους πελάτες μου. Πολύ βολικό. Και πότε έγινε αυτό? Πριν από λίγες μέρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μήπως έγινε την προηγούμενη της μέρας που συνέβησαν τα δραματικά γεγονότα? Μήπως η Λουκία Αντωνιάδου έπαιρνε απελπισμένη τηλέφωνο και ζούσε τα χρήματά της, τα οποία εσύ βέβαια τα έχεις καταχραστεί εδώ και πολύ καιρό και δεν είχες να της τα δώσεις? Τι λέτε? Λέω πως η Λουκία Αντωνιάδη μετά το περιστατικό με το Γιαννακάκη και τον ιό του ήθελε άμεσα να φύγει από την Κρήτη. Σε πήρε τηλέφωνο, ζητούσε άμεσα τα χρήματά της, εσύ δεν τα είχες και γι' αυτό τη σκότωσες. Ομολόγησε. Καλησπέρα κύριε Μαθαίου. Λευτέρης Πετράκης, δικηγόρος ποινικολόγος. Με διόρισαν ο αδελφός σας και η σύζυγός σας για να σας εκπροσωπήσω. Να εκπροσωπήσετε τι? Είμαι σαν θηρίο στο κλουβί. Είναι αδικία αυτό που γίνεται εις βάρος μου. Εγώ ήρθα εδώ για να κάνω το καθήκον μου απέναντι σε κάποιον που θα καταδικαζόταν άδικα, όπως πίστευα, και βρέθηκα στη θέση του. Η δικαιοσύνη θα βρει την αλήθεια. Πρέπει να το πιστέψετε αυτό και να είστε ψύχρεμος. Πέρασα από τον αστυνόμο. Το γνωρίζω. Είναι καλός αστυνομικός. Δεν μου είπε πολλά πράγματα, αλλά κατάλαβα περίπου τι συμβαίνει. Ελπίζω εντός της ημέρας να κλείσει η δικογραφία για να πάμε στον εισαγγελέα. Εκεί είναι δικό μας το γήπεδο. Για να παίξουμε όμως όσο καλύτερα γίνεται και να νικήσουμε, πρέπει να ξέρω την αλήθεια. Όλοι. Μιλάμε στο ελληνικό. Σε ακούω. Είμαι αθώος. Αυτή η μάρτυρας που βρέθηκε και είπε ότι με είδε να πετάω αυτή τη γυναίκα στη θάλασσα είναι ψευδομάρτυρας. Και αυτή τη στιγμή να καταλαβαίνω ότι για να υπάρχει ψευδομάρτυρας να πει τέτοιο πράγμα, κάποιος την έβαλε για να ξεμπλέξει ο Σύφης ο Γιαννακάκης. Άρα τώρα σιγουρεύτηκα ότι αυτός τη σκότωσε. Και αυτός ο κάποιος είναι κάποιος που ήξερε ότι θα έρθω. Κάποιος που έπρεπε να με μπλέξει για να καθαρίσει εκείνος. Αγάπη μου, Μαστολή, εδώ. Έχει έρθει και ο Νεκτάριος, η Δήμητρα, ο Πάτροκλος. Είμαστε δίπλα σου. Πώς είσαι? Είμαι πιο αισιόδοξος τώρα που τα σκέφτομαι. Μίλησα και με τον δικηγόρο και μου είπε ότι η κατάθεση μιας ψευδομαρτύρας δεν μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο. Έτσι είναι. Πώς σου φάνηκε ο δικηγόρος σου? Μου ανέβασε την αυτοπεποίθηση. Μου φάνηκε καλός. Το θέμα τώρα είναι να αποδείξουμε ότι αυτή η γυναίκα λέει ψέματα. Μα πώς εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά αυτή η ψευδομάρτυρας? Γιατί, τι σκοπό έχει? Δεν ξέρω. Πώς έμπλεξα έτσι? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Να κατηγορούν εμένα για φόνο. Εμένα. Μη χάνεις το κουράγιο σου, αγάπη μου.
ξεκαθαρίσουν όλα. Είμαι σίγουρη. Θα περάσει κι αυτό. Εγώ είμαι εδώ για σένα, σ' αγαπάω. Θα είμαι δίπλα σου. Το ξέρω. Ο χρόνος σας τελείωσε. Παρακαλώ πηγαίνετε. Σ' αγαπάω. Κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Λοιπόν, μου είπες ότι ήρθες να καταθέσεις για να γλιτώσεις το Σύφη Γιαννακάκη. Γιατί το κάνεις αυτό? Είστε φίλοι, έχετε καλές σχέσεις? Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ποιες είναι οι σχέσεις μου με το Σύφη Γιαννακάκη. Όχι, δεν είμαστε φίλοι, αστυνόμε. Και θα έλεγα ότι δεν είμαστε ακόμα και αν δεν υπήρχε ανάμεσά μας η γυναίκα μου, η Μελίνα. Δεν τον εκτιμώ και δεν μ' αρέσει καθόλου ο χαρακτήρας του. Ειλικρινέστατος. Οπότε γιατί ήρθες να σώσεις η Γιαννακάκη? Πρώτον, γιατί του χρωστάω ηθικά για αυτό που έκανε στην απαγωγή της Μελίνας. Και δεύτερον, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω να πάει στη φυλακή ένας άνθρωπος που ίσως είναι αθώος. Ούτε στο χειρότερο μου εχθρό δεν θα το έκανα αυτό. Είναι θέμα συνείδησης. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν θα ήθελες να δεις το Σύφη Γιαννακάκη να σε απειλήσει στη φυλακή? Δεν θες να γλιτώσεις από έναν αντίζηλο? Από κάποιον που έχει μια τόσο βαθιά σχέση αγάπης με τη γυναίκα σου? Αυτό μου λες? Πού το πας, αστυνόμε? Δεν σου φτάνει το παραμύθι με τα λεφτά που δήθεν έφαγα από τη Λουκία Αντωνιάδου? Πας να μου φορτώσεις και ερωτικό κίνητρο? Η κρίτρια μου φάνηκε πολύ σκληρή. Ο εισαγγελέας κάπως καλύτερος. Μη σε επηρεάζει η στάση τους προς τα έξω. Έχουμε πολλή δουλειά. Σήμερα κατάλαβα ότι η θέση σου δεν είναι εύκολη. Θα χρειαστεί να δώσουμε μεγάλη μάχη. Είσαι έτοιμος? Ναι. Ωραία. Πήραμε 24 ώρες προθεσμία για να απολογηθείς. Θα κρυθούν πολλά. Βαθύ ποτάμι ερωτάς, με το φιλί να τρέμει. Ψάχνω στα διάφορα νερά νυχτερινών πελτέ. Σε κάποια όχθη του σ' ακούμπησε η μοίρα κι απ' τη ματιά σου σκόπιλα τα μυστικά σου έπειρα. Με θαύματα που είχε καιρό φυλάξει. Στο άλικο φουστάνι σου υπόθυμη και ντυμένη μια σπίθα κάθε βελονιά ξέρει καημούς να υφαίνει. Κι από
την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί, θα ξέρει ποια θα πάθει. Τι είναι αυτό? Φρούσκο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτό είναι το απολογητικό μας υπόμνημα. Αλλά ο πελάτης μου θα ήθελε να απολογηθεί και διασώσεις. Σας ακούω. Πριν απ' όλα θέλω να δηλώσω ότι είμαι αθώος από όλες τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Ήρθα εδώ γιατί θέλω να επιτελέσω το καθήκον μου απέναντι στην αλήθεια. Άμα ήμουν ένοχος δεν θα ερχόμουν εκεί οθελώς. Αυτό που λέτε δεν αποδεικνύεται πουθενά. Η σύλληψη έγινε από την αστυνομία που ερευνούσε την υπόθεση. Όπως και να έχει, θα το συνεκτιμήσουμε μετά. Αν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να το αποδεικνύει. Συνεχίστε. Όταν έμαθα ότι συνελήφθη ο Σύφης Γιαννακάκης, μετά την απολογία σας και με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου εισαγγελέα, κρίνεστε προφυλακιστέως.